Γιάννη. Έχουμε δίπλα μας τον Γιάννη τον Τρίγκα, οδηγός του Πανελλήνιο Enduro, και Scrub. Μας επιστρέφεις, Γιάννη, μετά από ένα χρόνο παύσης. Ναι, μετά από ένα χρόνο απουσίας, ερχόμαστε στο Partners. Φέτος θα αγωνιστώ στην κατηγορία Ε1 με 250 τετράχρονο. Από ό,τι ξέρουμε, Γιάννη, είσαι επίσημος οδηγός της Κατέμ. Ναι, φέτος είμαι κατά την τέταρτη της Κατέμ. Είμαστε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ οργανωμένα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαστε στον πρώτο αγώνα του Πανελλήνιου Κυπέλλου Extreme, ένα νέο θεσμό που θεσμοθέτησε φέτος η Μοτοέ. Θα γίνουν 5 αγώνες. Ο δεύτερος είναι στη Χρυσούπολη, ο τρίτος στη Λάρισα, ο τέταρτος στην Καλαμπάκα και ο πέμπτος στη Δράμα. Δεν είναι όλοι του ίδιου μοτίβου, αλλά είναι η διαφορά. Είναι όλοι έχουν κάποια extreme, κάποια δυσκολία, κάποια διαφορετικότητα. Για περισσότερα θα υπάρχει και στο site η διαφορετική βαθμολογία, για όποιους δεν το έχουν μάθει. Θα ενημερώνεστε από τον ειδικό κανονισμό για τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα και ποιοι και πώς έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο επόμενος είναι 10 Απριλίου στη Χρυσούπολη. Ο Μανώλης για το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τσακατσόνης ο Δημήτρης, ξέρουμε ότι είναι ένας οδηγός στο Enduro όπου έτρεχε για το 2009 στην κατηγορία Ε1. Ο Τρίγκας ο Γιάννης είχε μία παύση ενός χρόνου και βλέπουμε ότι ξαναεπιστρέφει στα χωμάτινα εδάφη με μία μοτοσυκλέτα Κατέμ και κάτω από την τέντα της Κατέμ, επίσημος οδηγός πλέον. Το πρώτο ζευγάρι λοιπόν ήταν Τρίγκας Γιάννης Τσακατσόνης Δημήτρης. Δεύτερο ζευγάρι Παυλίδης Γιάννης Παπαμιχαήλ Γιώργος, νέοι οδηγοί. Βλέπουμε ότι ταλέντα και οι δύο καταφέρανε και περάσανε πολύ πιο έμπειρους οδηγούς από αυτούς και καταφέρανε και ανεβήκαν στην δεύτερη θέση. Και στην τρίτη θέση, Ζουρνατζής Νίκος και Σιαφαρίκας Βασίλης. Αυτή λοιπόν ήταν τα τρία πρώτα ζευγάρια τα οποία κλείσανε το έκτο Partners Scrap. Σας αφήνω εδώ πέρα εγώ να απολαύσετε ένα καταπληκτικό αγώνα. Extreme κατάσταση, πολύ δυναμικός αγώνας, για γερά νεύρα και για οδηγούς πραγματικά με ταλέντο. Δείτε το λοιπόν.